για να δούμε αν υπάρχει νερό. Ά, αυτή είναι κλειά screen. Ανοίξτε τη τώρα, ορίστε, βλέπετε νερό. Τίποτα, ούτε στάλα. Ούτε στάλα. Και μου λέγανε από το πρωί, μου λένε θα έρθει το νερό, θα έρθει το νερό, θα έρθει το νερό, θα έρθει το νερό. Έχω πάρει τρεις φορές. Και αυτό είναι της σωλήνας τώρα, των δύο ημερών τριών που έχει να δει. Υποφέρουμε. Αυτό λένε οι μεγανάκτιστοι δημότες σε μια γειτονιά του Ηρακλείου, οι οποίοι δεν έχουν νερό εδώ και τρεις μέρες. Είναι η τρίτη μέρα τώρα που δεν έχουμε νερό και είναι πρόβλημα. Έχουμε ένα ντεπό στο επάνω, εάν δεν έρθει το νερό, δεν γεμίζει, δεν έχουμε νερό ούτε να πληθούμε. Τι να σας πω τώρα. Σήμερα συγκεκριμένα εγώ ήθελα να βράσω πίτα, δεν τα βράσα, γιατί δεν είχα νερό. Επί της οδού Δραγκοντοπούλου, πίσω από το εργατικό κέντρο, συναντήσαμε τον 79χρονο κύριο Χαράλαμπο, ο οποίος ξυπνά τις νύχτες για να ελέγξει αν έχει αποκατασταθεί ή όχι η ροή του νερού, με τον ίδιο να απογοητεύεται, εδώ και τρεις μέρες. Δυστυχώς, όπως μας είπε, δεν έχει νερό ούτε για να πλύνει και να βράσει τα χόρτα, τα οποία περιλαμβάνονται στην διατροφή του, ως διαβητικός. Αν δεν έρθει εδώ, παιδί μου, πώς θα το βάλω. Και παίρνει τηλέφωνο τη ΔΕΗ. Και σηκώνομαι τη νύχτα. Είμαι 79 χρονών και σηκώνομαι τη νύχτα και κοιτάζω αν ήρθε το νερό και βάνω το μοντέρ για να γεμίσω. Από τη ΔΕΗ μου λέει θα προσπαθήσουμε, γυρίσαμε το νερό, έχετε νερό. Ελάτε να κατέβουμε στο υπόγειο να δείτε αν υπάρχει νερό. Θέλω κάθε δύο μέρες ένα δεπόζιτο νερό, να πληθούμε κιόλας, να πλύνουν τα πράγματα μας, τα ρούχα μας, τα πιάτα μας, να μαγειρέψουμε. Σήμερα δεν μαγείρεψε, είμαι διαβητικός. Και δεν μαγείρεψε η γυναίκα μου χόρτα, διότι δεν είχαμε νερό να τα πλύνουμε και να τα βράσουμε. Δεν ξέρω, διαφορία τους τηλεφωνούμε και δεν... μας λένε ναι, θα έρθει αύριο, δεν έρχεται. Σας είπαν μήπως όταν έχουν βλάβη. Όχι, δεν μου είπαν για βλάβη. Μου είπαν αύριο είναι η σειρά σας που να έρθει το νερό. Αλλά δεν ήρθε ποτέ από το αύριο. Δημότες ανοίγουν συνεχώς τις βρύσες τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ούτε στάλα νερό, με την αγανάκτηση στους δημότες να πλημμυρίζει όταν αναφέρονται στην απάντηση που λαμβάνουν από τη ΔΕΙΑΗ ότι θα έρθει το νερό. Εγώ δεν βλέπω εδώ νερό. Οι άλλες περιοχές μου λένε, στις Πατέλες λέει πλημμυρίζουν οι δρόμοι από τα νερά. Μου λένε στη Θέρισο πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Αλλά γιατί αυτό. Οφείλεται το πρόβλημα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εξηγήστε μου. Υπάρχει κάποια βλάβη, μήπως. Δεν με εξηγάνε στη ΔΕΙΑΗ. Ορίστε, βγαίνουν μόνο οι κοπέλες. Δώστε μου, λέω τον πρόεδρο. Δεν μου τον δίδουν. Δώστε μου τον γενικό διευθυντή. Δεν μου τον δίδουν. Δώστε μου κάποιον υπεύθυνο. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε νερό. Τώρα αυτοί που είναι αρμόδιοι να κρίνουν και να αποφασίσουν τι θέλουν. Ενώ σε άλλες περιοχές. Γιατί υπάρχει και άλλος τρόπος. Πέρυσι το καλοκαίρι, οπότε υπήρχαν έντονα προβλήματα με την έλλειψη νερού στο Ηράκλειο, η επίμαχη γειτονιά είχε νερό μέρα παραμέρα. Ενώ φέτος που γέμισε το φράγμα Ποσελέμη, τελικά διαπιστώνουν ότι δεν έχουν νερό για τρεις μέρες περίπου, με μοναδική ωστόσο εξαίρεση την περίοδο των εκλογών, οπότε το νερό έρεε άφθονο. Κατά τη διάρκεια που γινόταν οι εκλογές, τις δύο Κυριακές που ψηφίζαμε, τις εβδομάδες αυτές είχαμε σχεδόν κάθε μέρα. Προεκλογικά είχαμε νερό άφθονο. Βλέπετε, νερό. Ούτε εδώ, ούτε τίποτα. Να το.